Αρκετός ήταν ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου στο ερευνητικό κέντρο Μόχα, Τζαμί Ιμαρέτ, την παρουσίαση του βιβλίου «Χρονιές που σημάδεψαν την νεοελληνική ιστορία 1940-1941, ο πόλεμος των Ελλήνων», ένα βιβλίο του Θάνου Βερέμη. Για το βιβλίο μίλησε η αρχιτέκτον Σαπφό Αγγελουδή Ζαρκάδα, καθώς και ο ιστορικός Νίκος Καραγιανακίδης. Καθώς η εικόνα φόβησε, η γενεοδορία της κυρίας Άννας Μισελιάννη μας έδωσε τη μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούμε σε έναν τόσο ιδιαίτερο χώρο της Δασκαλίας, θα επιχειρήσουμε ένα μάθημα ιστορίας, εθνικής αλλά και τοπικής. Αφορμή η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του καθηγητή Θάνου Βερέμη, 1940-41, ο πόλεμος των Ελλήνων, στη σειρά του μετέπειου χρονιές που σημάδεψαν την νεοελληνική ιστορία. Τον καθηγητή Θάνο Βερέμη τον γνωρίζουμε από τα περισσότερα από 20 βιβλία του, αλλά και από τις πολλές συλλογικές εκδόσεις που επιμελήθηκε. Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα, 2 χρόνια δηλαδή μετά τη διετία 1940-41, την οποία θα μιλήσουμε. Σπούδασε πολιτική επιστήμη και ιστορία στα Πανεπιστήμια της Μοσχόλης και Οξφόρδης και ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων με αντικείμενο την ελληνική ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα. Εθνούς και ελληνικής ιστορίας, το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κοινός μας πριν από 3 χρόνια υπό δεσπότης Θανάσης Σφίχας, επισημαίνει πως, παραθέτω, η αφήγηση ως ήθος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδοθεί η κίνηση μέσα στον χρόνο, η αλλαγή, η τομή, αλλά και η συνέχεια. Η αφήγηση λειτουργεί ως μια μορφή προσομοίωσης εκείνη που συμβαίνει στο παρελθόν, όπου προσομοίωση σημαίνει εικονογράφηση και επεξήγηση, όχι αντιγραφή και αναπαραγωγή. Κλείνει το Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Εγώ θα πω ότι είναι από τους ανθρώπους, ο καθηγητής του κ. Βέρης, που στολίζουν, θα το πω έτσι, και τιμούν τα ελληνικά γράμματα και την ελληνική βιβλιογραφία που αφορά την ιστορία της Ελλάδας. Η πρώτη ελληνική που είπα προηγούμενα και στον κ. Βερέμη ήταν όταν ήμουν 22-23 χρονών, όταν διάβασα ένα καταπληκτικό βιβλίο, την οργάνωση που ήταν η κολλαγή του και την εκπαίδευση του κύριου Κίτο Βερέμη. Από τότε παρακολουθώ ανελπώς αυτά που γράφει και τις αρθογραφίες του και μπορώ να πω ότι